με τα βλέμματα όλων στραμμένα στον υπαρχηγό της αστυνομίας Ανδρέα Κυριάκου μετά την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα για ποινική δίωξή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλείται να λύσει τον γόρδιο δεσμό της πάυσης ή παραμονής του ως δεύτερου τη τάξη της αστυνομικής δύναμης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μελετά το θέμα που έχει προκύψει με το πόρισμα του Γενικού Εισαγγελέα και πολύ σύντομα θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις ενέργειες τις οποίες θα προχωρήσει. Στις τάξεις της αστυνομίας ήρθαν τα πάνω κάτω, καθώς το πόρισμα του ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρει ότι οι σχέσεις μελών της αστυνομικής δύναμης με πρόσωπα του υποκόσμου ήταν γνωστές από το 2011, χωρίς ωστόσο να ληφθούν μέτρα και εισηγείται έστω και καθυστερημένα τη διερεύνηση πειθαρχικών αδικημάτων εναντίον μελών αλλά και υψηλόβαθμων αξιωματικών. Προκύψει ότι ακόμα και οι τρεις ποινικοί ανακριτές οι οποίοι διερευνούσαν συγκεκριμένες πληροφορίες πια, όχι απλές πληροφορίες, συγκεκριμένες πληροφορίες στη βάση μάλιστα που συνδέονταν με συγκεκριμένη υπόθεση, δυστυχώς δεν κατάφεραν να αποδείξουν, να συγκεντρώσουν το μαρτυρικό υλικό που θα μπορούσαν να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστηρίων. Άτομα που εμπλέκονταν ουσιαστικά στα θέματα διαφθοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχηγός αστυνομίας μελετά το ενδεχόμενο ακόμη και της διαθεσιμότητας μελών. Από την πλευρά της, η Διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών ενήργησε άμεσα, διορίζοντας ερευνώντα λειτουργό και θέτοντας σε διαθεσιμότητα τον δεσμοφύλακα, ο οποίος φέρεται να πλήρωσε τα εισιτήρια των Σέρβων εκτελεστών. Επικριτικό εμφανίζεται το ΑΚΕΛ δια του εκπροσώπου τύπου του, υποστηρίζοντας ότι 10 μήνες διερεύνησης το μόνο που απέδωσαν είναι μία ποινική δίωξη και όχι για την ουσία των θεμάτων, αλλά για διαρροές εγγράφων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τίποτα για τη διαφθορά και τη διαπλοκή της αστυνομίας με τον υπόκοσμο. Τίποτα για το θέμα που εξέθεσε την Κυπριακή Δημοκρατία διεθνώς και γράφτηκαν τόσα πολλά στον τύπο. Δύση, ΕΔΕΚ και Κίνημα Οικολόγων, Συνεργασία Πολιτών σχολίασαν ποικιλιοτρόπως το πόρισμα του Γενικού Εισαγγελέα.